Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αφορμή της συζήτησης αυτής, τα πυρομαχικά που μας στείλατε μια ανακοίνωση έτσι που έχουν βρεθεί και ο κόσμος αναρωτιέται τι ακριβώς βρέθηκε, αν είναι κάτι επικίνδυνο, πόσο πρέπει να προσέχουμε και τι κάνουμε σε περιπτώσεις που βρούμε κάτι και μας προβληματίσει. Το σίγουρο είναι ότι αν βρούμε κάτι στη θάλασσα δεν το πειράζουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί πολλές φορές πυρομαχικά στην περιοχή μας, θαλάσσια περιοχή, είτε στον όρμο της Ιεράπετρας είτε ανατολικότερα. Είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπολείμματα. Κατά καιρούς λοιπόν συνήθως παιδιά που ασχολούνται με ψαροτούφεκο ή κάνουν μπάνιο με μασκούλα βλέπουν κάποια υπολείμματα, κάποια βλήματα που υπάρχουν, κάποιες σφαίρες. Οπότε μας ενημερώνουν και εμείς ακολουθούμε τη διαδικασία όπως πραγματοποιούμε τώρα. Έχουμε συνεννοηθεί με το πολεμικό ναυτικό, έχουμε αποκλείσει την περιοχή. Θα έρθει σήμερα κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού ειδικό. Θα περάσει μάλιστα από τον Άγιο Νικόλο Πνελούντα που έχουν βρει εκεί. Θα έρθει μετά εδώ γύρω στις 11-11.30 ώρα. Θα πραγματοποιηθεί μια ελεγχόμενη έκρηξη του βλήματος που βρέθηκε εκεί, ούτως ώστε να απασφαλιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Αυτό εντοπίζουμε, που έχει εντοπιστεί εδώ, έχει να κάνει με κάποιο υπόλοιμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή είναι κάτι πιο πρόσφατο? Όχι, είναι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Έχουμε ξανακάνει τέτοιες διεργασίες αρκετές φορές στο παρελθόν. Και πόσο επικίνδυνο είναι, εάν είναι κάποιο βλήμα, είναι κάποια οβίδα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει βρεθεί, είναι... Νάρκες έχουν βρεθεί κατά καιρούς σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, γενικότερα της Μεσογείου, τα υπολείμματα αυτά καλά κρατούν. Συνήθως εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποια βλήματα, κάποιες μικρές οβίδες και βλήματα. Και αυτή τη φορά είναι κάποιο βλήμα, είναι δηλαδή... Ναι, ακριβώς, έτσι... Χωρίς να ξέρουμε εμείς, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, τι ακριβώς είναι. Θα το δουν τα παιδιά από το πολεμικό ναυτικό. Και έχει βρεθεί μέσα στη θάλασσα ή στην αμμουδιά? Ναι, είναι μέσα στη θάλασσα. Είναι σε 2,5 μέτρα βάθος περίπου. Μπροστά στο ξενοδοχείο Σαντάνα. Γι' αυτό και από την ημέρα που μας το έχουν πει, έχουμε ενημερώσει το ξενοδοχείο. Είμαστε εκεί συνεχώς και ενημερώνουμε τον κόσμο να μην κάνει μπάνιο σε αυτό το σημείο, γύρω-γύρω. Όπως βγάλαμε και την ανακοίνωση για να μην πηγαίνουν σκάφη εκεί και να μην τοποθετήσουν αλλιευτικά εργαλεία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα έλεγα σε όλους όταν δουν να μας ενημερώσουν και να μην το πειράξουν. Η αλλίωση που υπάρχει μετά από τόσο καιρό και μέσα στη θάλασσα ιδιαίτερα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα σημείο κινδύνου αρκετά μεγάλο. Από το πολεμικό ναυτικό μας έχουν πει ότι δεν πρέπει να το πειράξουμε καθόλου. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να πλησιάσει, να κάνει τη διεργασία που πρέπει. Επειδή είναι ένα σημείο που έχουν βρεθεί και στο παρελθόν, και αν δεν κάνω λάθος κύριε Λιμενάρχα, υπάρχει και ένα πλοίο που έχει βυθιστεί εκεί. Αυτό το πλοίο μετέφερε πυρομαχικά και φεύγουν από εκεί, γιατί ακούγεται και αυτό έτσι στον κόσμο. Ισχύει όχι, ή δεν ισχύει όχι, τελικά? Δεν ισχύει αυτό. Είναι ένα πλοίο που βυθίστηκε πραγματικά την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμπορικό ήταν, όχι δεν μετέφερε όμως πυρομαχικά. Τα πυρομαχικά έχουν απλωθεί στην περιοχή από άλλα φορτία, από άλλα πλοία, από άλλες... Από άλλες περιπτώσεις. Θα γίνει και ένας έλεγχος τώρα, μήπως βρεθούν σε κοντινή απόσταση ή ίσως λίγο πιο μακρινή, προκειμένου να δουν αν υπάρχει και κάτι άλλο ή θα είναι στοχευμένη η κίνηση? Γιατί φαντάζομαι ότι αν γίνει μια έκρηξη και υπάρχει δίπλα και άλλο βλήμα, θα είναι επικίνδυνο και για τους ανθρώπους που θα έρθουν. Θα κάνουν, φαντάζομαι, κάποιο έλεγχο, θα υπάρχει μια διαδικασία. Η συγκεκριμένη ομάδα που έρχεται από το πολεμικό ναυτικό θα κάνει όλη την ενέργεια που πρέπει στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο και θα εξουδετερωθεί το βλήμα με ελεγχόμενη έκρηξη και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν εντοπιστεί κάτι άλλο,
θα προχωρήσουν και σε αυτό. Και εσείς όλοι τους λιμεναρχείο φαντάζομαι θα βοηθήσετε, θα συνδράμετε αν και εφόσον χρειαστεί και όπως σας ζητηθεί. Στον αποκλεισμό υποθέτω της περιοχής. Εμείς είμαστε, ναι, αυτό ακριβώς, είμαστε στην περιοχή, έχει ενημερωθεί το ξενοδοχείο κατά την ώρα της έκρηξης να ανοίξει τα παράθυρα για να μην υπάρξει κάποια φθορά από το οστικό κύμα που θα πραγματοποιηθεί. Και επίσης έχουμε συνεργασία με, με το αστυνομικό τμήμα την ώρα της έκρηξης να περιοριστεί κίνηση των οχημάτων για 10 λεπτά. Μάλιστα. Και κάποια σπίτια που μπορεί να είναι εκεί και οι κάτοικοι να μην τρομάξουν λοιπόν, αλλά και γενικότερα οι πολίτες, γιατί δεν ξέρουμε τώρα πόσο μεγάλο είναι και τι έκρηξη θα προκληθεί, να μην τρομάξουν, γιατί κάποιοι υλόμενοι μπορεί να είναι στο παραλιακό γυμναστήριο κοντά που μπορεί να ακούσουν έκρηξη, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και υπάρχει μια τέτοια και έντονο σχηματισμό και εκεί στον Άγιο Ανδρέα, δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει. Εντάξει, είναι μακρινή, δεν θα είναι πάρα πολύ, αλλά ο θόρυβος θα ακουστεί, εμείς θα ενημερώσουμε τον κόσμο, όσοι ανισχύσουν και μας πάρουν θα τους ενημερώσουμε, μέσα από εσάς επίσης ενημερώνουμε. Μας είπατε γύρω στις 11-11.30 υπολογίζεται ότι θα έρθουν εδώ, οπότε ας έχουν και οι πολίτες το νου τους, αν ακούσουν κάτι να μην τρομάξουν. Και μας είπατε έχει ενημερωθεί και το ξενοδοχείο. Μάλιστα. Από αυτό ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και αν χρειαστεί κάτι θα ξαναμιλήσουμε και στη διάρκεια της ημέρας. Ακριβώς. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία της ευχαρίστησης της θάλασσας, του μπάνια, του τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος, ο οποίος, όπως και εσείς ξέρετε, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει, να έχουμε τη γνώση ότι έχουν χαθεί τόσα παιδιά ιδιαίτερα και άνθρωποι χωρίς ίσως και λόγο. Ναι, εδώ θα πρέπει να σταθούμε με ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα και με μεγάλη προσοχή. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής: οι γονείς να μην αφήνουν ανεπιτήρητα τα παιδιά τους. Το πρώτο και βασικό είναι είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι σε πισίνα. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού, όλοι θέλουμε να χαλαρώσουμε, να πηγαίνουμε διακοπές, όμως να αφήσουμε το κινητό που μας επηρεάζει στη ζωή μας, την προσωπική μας ζωή και μας αποτρέπει στο να προσέξουμε τα παιδιά μας και να είμαστε κοντά τους, γιατί στη θάλασσα το κακό δεν αργεί να συμβεί. Μέσα σε δευτερόλεπτα. Μέσα σε αυτό τώρα θα ήθελα να προσθέσω ότι οι συνεχόμενες βουτίες είναι που δημιουργούν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στους νεαρούς, στα παιδιά, διότι μπορεί να επιφέρει το λεγόμενο φαινόμενο της υποξίας, δηλαδή κούραση της αναπνοής και να υπάρχει λιποθυμικό επεισόδιο. Αν δεν είναι λοιπόν κάποιος εκεί άμεσα, έχουμε αποτελέσματα που δεν είναι ευχάριστα. Επίσης, να προσθέσουμε για τους ηλικιωμένους μας που απολαμβάνουν τη θάλασσα και ωφελούνται από το θαλάσσιο χώρο, να προσέχουν πώς θα μπαίνουν, να εξετάζουν τα φάρμακα που παίρνουν, πότε πρέπει να μπαίνουν, να είναι πιο προσεκτικοί. Και να επιλέγουν ώρες της ημέρας που δεν υπάρχει τόσο έντονη ζέστη. Ακριβώς. Ναι. Οι πρωινές ώρες ή οι βραδινές ώρες. Μεγάλη προσοχή λοιπόν για να απολαύσουν τη θάλασσα, το νερό, την πισίνα, το παιχνίδι. Ναι, και είναι κάποιες απλές συμβουλές, αλλά πολλές φορές τις ξεχνάμε δυστυχώς. Έτσι, και λέμε, εντάξει, είναι σε μία πισίνα, νιώθουμε υποτίθεται ασφάλεια, άσε το παιδί να παίξει. Φοράει τα μπρατσάκια, οπότε λέμε, είμαστε σίγουροι, άστο να μπει και λίγο πιο βαθιά. Ναι. Και οι ηλικιωμένοι πολλές φορές δεν πηγαίνουν, προτιμούν να πάνε πιο μεσημέρι, αποφεύγουν να πηγαίνουν πρωί βράδυ για τους δικούς τους λόγους, οπότε δυστυχώς... Ιδιαίτερα για τα παιδιά, οι εκπαιδευτές νευροσυστών, και θα με διορθώσετε να κάνω λάθος, έχουν πει ότι ειδικά στα παιδιά θα πρέπει να είναι σε απόσταση ενός χεριού από το γονιό για να μπορούν να έχουν τον έλεγχο. Είναι σωστό? Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Αρκεί ο γονέας να δίνει την απαιτούμενη προσοχή. Και ο γονέας να προσέχει τον εαυτό του, Και επίσης, ακριβώς έτσι. Και επίσης οι ηλικιωμένοι να μην πηγαίνουν μόνοι τους. Καλό θα είναι να λαμβάνουμε το θαλάσσιο λουτρό μας με παρέα. Με κάποιον άλλο συνάνθρωπο, με κάποιο φίλο.
να είμαστε κοντά που αν τύχει κάτι να μας βοηθήσει. Ή να βοηθήσουμε. Και τώρα αυτή η συνήθεια, παίρνω μαζί μου και λίγα φρουτάκια, παίρνω ένα σνακ, παίρνω ένα μπισκοτάκι, γιατί το παιδί μπορεί να πεινάσει, γιατί μπορεί να κάτσει και 2-3 ώρες στη θάλασσα. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό τελικά. Καλό θα είναι να τηρούμε τους κανόνες που μας έχουν πει και μας έχουν δώσει και μας δίνουν συνέχεια οι γιατροί, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε φάει όταν μπαίνουμε στη θάλασσα. Να έχει περάσει χρονικό όριο τέτοιο που να μας δημιουργεί πρόβλημα, τουλάχιστον 2 ώρες. Επίσης, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Αν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, καλύτερα ξεκουραστούμε παρά να κάνουμε μπάνιο. Και να οπότε όλα αυτά πρέπει να τα φροντίσουμε. Και να πούμε ότι δεν έχει σημασία αν είναι στα βαθιά ή αν είναι στα ρηχά. Δηλαδή, ένα ατύχημα, μια κακιά στιγμή μπορεί να έρθει ακόμα και όταν ένα παιδί, ένα άνθρωπο, ένα λιώμενο. Στα 10 εκατοστά νερό μπορεί να καθεί ένα παιδί. Βεβαίως. Έτσι όπως το λέτε, είναι ακριβώς. Απλά το συζητάμε και το λέμε και θα το λέμε συνεχόμενα για να μας μείνει και να είμαστε προσεκτικοί όλοι. Είχαμε κάνει και μία δράση προς το τέλος σχολικής χρονιάς. Είχαμε σαν λιμενικό και σαν λιμεναρχείο Ιεράπετρας επισκεφτεί σχολεία από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και ενημερώσαμε για τα θέματα αυτά τα παιδιά και τους δώσαμε μια συμβουλή να το πούνε στους γονείς τους και να το συζητήσουν στην οικογένεια, ούτως ώστε να προσέχουν ένα τον άλλο. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί άμα μαθαίνεις και από ειδικούς, αλλά και τα παιδιά να μάθουν από υπεύθυνα έτσι και από ειδικούς τι πρέπει να κάνουν, είναι πολύ σημαντικό από την νεαρή ηλικία. Η παιδεία από τα μικρά χρόνια ενός παιδιού. Να μεταδίδει τη γνώση. Ναι. Τώρα όσον αφορά τα θαλάσσια σπορ, τα οποία είναι διάφορα, είναι τα αυτά που ξέρουμε, το kite ας πούμε, που είναι με το αλεξίδωτο αυτό το περίεργο που κάνουν, τι προσοχή πρέπει να είναι, σε πόση απόσταση από την παραλία μπορούν να κάνουν αυτό που το οποίο θέλουν και να διασκεδάσουν, έτσι ώστε να μείνουν και να είναι συγκελούμενοι. Όλα τα θαλάσσια σπορ έχουν κάποιους κανονισμούς. Αυτός λοιπόν που διενεργεί, που κάνει τα θαλάσσια σπορ, θα πρέπει να είναι ενημέρωση για τους κανονισμούς, να είναι μακριά από τους λουόμενους, να είναι μακριά συνήθως από σημαδούρες που έχουν μπει κατά μήκος της ακτής, που φτάνουν συνήθως οι λουόμενοι, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια και να μην υπάρχουν ατυχήματα. Όπως επίσης, αυτοί που οδηγούν jet ski θα πρέπει να είναι φοδιασμένοι με άδεια χειριστή ταχυπλού σκάφους. Κατ' ουσίαν λοιπόν αυτοί που διενεργούν, που κάνουν θαλάσσια σπορ, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να τηρούν τους κανονισμούς. Γιατί είχαμε και το μοιραίο αυτό ατύχημα το οποίο έγινε και στο... Ελπίζουμε να μην είναι μοιραίο. Ναι, πάντως το άσχημο αυτό, ναι, συγγνώμη και πολύ σωστά με διόρθωσες, μου. Σχετικά με αυτό το σαμακρύ γυαλό εκεί που ακόμα δεν ξέρουμε το παιδί, την τύχη του παιδιού. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ελπίζομαι να μην υπάρχει κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα εκεί δεν τηρήθηκαν κάποιοι κανόνες βασικοί. Μάλιστα. Κατανοητό. Και κάτι τελευταίο, επειδή πολύ λόγος γίνεται, κύριε Λιμενάρχα, αναφορικά με την παραλία εδώ που δημιουργήθηκε κάτω από την οδό Μαρκοπούλου, στο κέντρο της πόλης μας, έτσι στον παραλιακό της μέτωπο, εάν επιτρέπετε να κάνουμε μπάνιο, εάν δεν ξέρω αν έχετε αρμοδιότητα να μας απαντήσετε, εάν μπορούν να αναπτυχθούν ομπρελοκαθίσματα στην παραλία και ποια είναι η δική σας αρμοδιότητα. Λοιπόν, εδώ θα έλεγα το εξής. Αρμοδιότητα σε όλο αυτό το χώρο έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας. Συμπληρώνω ότι δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Δεν έχω κάποια ενημέρωση επίσημη αν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Ακόμα, αν έχετε δει, υπάρχουν μηχανήματα στο χώρο της Βόρειας Προβλήτας. Το εργοτάξιο ακόμα εκεί είναι. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερωθώ από τον κύριο Ασπαραδάκη για το τι ακριβώς, πού ακριβώς φτάνουμε. Από εκεί και πέρα είναι αρμόδιο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να δώσει και να παραχωρήσει την παραλία στον κόσμο στα σημεία που επιτρέπεται να κάνουν μπάνιο. Μάλιστα. Ισχύουν ωστόσο κάποιοι κανόνες, επειδή υπάρχουν και αγωγοί ομβρίων,
Κοιτάξτε να δείτε, αν και τώρα, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει βγάλει μια απόφαση περιοριστική, η οποία εκδίδεται κάθε έτος, που αναφέρει μέσα σε κάποιο σημείο ότι εκεί που εκβάλλουν αγωγή ομβρίων υδάτων, 50 μέτρα εκατέρωθεν, δεν επιτρέπεται η λήψη θαλασσίου λουτρού για λόγους ασφάλειας και υγιεινής. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η αγωγή ομβρίων υδάτων κρέουν λίμματα ή οτιδήποτε άλλο. Ο πρώτος λόγος, από ό,τι γνωρίζω, που βγάζει τέτοια απόφαση είναι αν τυχόν υπάρξει ένα σπάσιμο αγωγού υδάτων μέσα στην πόλη. Το νερό θα κατέβει, θα παρασύρει, είναι καλοκαιρινή περίοδο, θα παρασύρει σκόνες, σκουπίδια, οτιδήποτε και θα βγουν στην εκβολή. Καλό λοιπόν θα είναι εκεί να μην υπάρχει λουόμενος, τόσο ώστε να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, αρμόδιο και υπεύθυνο είναι το λιμενικό ταμείο Ιερά Πέτρας να τοποθετήσει τις αντίστοιχες πινακίδες που περιγράφονται, ενημερωτικές για τον κόσμο, και όταν θα είναι έτοιμο το έργο και όταν θα πρέπει να παραδοθεί σωστά στους πολίτες, αναμένεται μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Εκτιμάτε ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν, επειδή βλέπουμε ήδη κάποιους και πηγαίνουν και κάνουν μπάνιο. Αυτή τη στιγμή κάνουμε συστάσεις και ενημερώνουμε, όπου μπορούμε να ενημερώσουμε. Επίσης θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όλος αυτός ο χώρος συνομεύεται από το λιμενικό Ιερά Πέτρας, είναι χερσαία ζώνη. Είναι από το τέλος από τα κιόσκια, από τις καφετέρειες, από τις ταβέρνες μέχρι ολόκληρη παραλία και το θαλάσσιος χώρος. Είναι το μοναδικό σημείο που αστυνομεύει το λιμενικό όσον αφορά παραλία. Όλες οι υπόλοιπες παραλίες αστυνομεύονται από την ελληνική αστυνομία. Η μοναδική θα είναι αυτή. Με βάση κανονισμό που θα ολοκληρώσει και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Αναμένεται ένα master plan που σημαίνει ότι μέσα εκεί θα υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας χερσαίας ζώνης και του θαλάσσιου χώρου, και με βάση αυτό, όταν ολοκληρωθεί, θα μπορούμε να αστυνομεύουμε όπως πρέπει, σωστά και τακτοποιημένα. Από ό,τι έχετε παρατηρήσει, δεν υπάρχει σήμανση στο χώρο αυτό, στο χερσαίο χώρο, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί, από ό,τι έχω ενημερωθεί και εγγράφος από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το master plan που πρέπει να γίνει για να δοθούν οι κατάλληλοι κανονισμοί. Μάλιστα. Ωραία. Σε αναμονή λοιπόν να το δούμε και αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σας ρωτήσουμε, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις. Κύριε Λιμενάρχα, εσείς κάτι άλλο να μας συμβουλεύσετε ή να προτρέψετε τους φίλους ακροατές να προσέχουν? Είπαμε, προσέχουμε, αν δούμε βλήματα δεν τα πειράζουμε. Ενημερώνουμε το Λιμεναρχείο. Και δεύτερον, προσέχουμε στο θαλάσσιο μπάνιο μας, στη λήψη θαλασσίου λουτρού. Να είμαστε προσεκτικοί, προσέχουμε τα παιδιά μας. Οι ηλικιωμένοι προσέχουν το χρόνο που θα πάνε. Μάλιστα. Και πάντα με παρέα. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο. Ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Ένα πραγματικό ευχάριστο καλοκαίρι, έτσι ώστε να είναι χαρά η θάλασσα και να μην είναι αιτία άλλων προβλημάτων. Υπηρεσιακά ακριβώς. Όλα εντάξει, όλα καλά, δεν σας ρωτήσαμε. Το σκάφος, τα σκάφη μας. Ένα σκάφος είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι στη Σάμο αυτή τη στιγμή και επιχειρεί. Έχουμε το άλλο σκάφος εδώ. Το λιμεναρχείο έχει ξεκινήσει η επισκευή του εδώ και ένα τρίμηνο, και ευελπιστούμε σύντομα να ολοκληρωθεί για να έχει ο κόσμος της Ιερά Πέτρας ένα λιμεναρχείο που αρμόζει στην περιοχή και το προσωπικό και αντίστοιχο κτίριο. Ακριβώς, και για εσάς μια εγκατάσταση η οποία πραγματικά να είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι. Και είναι ένα ακριβώς όμορφο κτίριο, έτσι δηλαδή είναι σημείο αναφοράς μέσα στην πόλη, το λιμεναρχείο, και νομίζω ότι και η εικόνα του. Οι διεργασίες, από ό,τι γνωρίζετε, γίνονται από ανάδοχο εργολάβο με την εποπτεία του Δήμου Ιερά Πέτρας που έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου. Μάλιστα. Με τη Χρυσή κάτι έχετε να μας πείτε? Έχουν ξεκινήσει νομίζω και ένα ημερό πλέον, δεν κάνω λάθος, τα ταξίδια και ιδιωτικά σήμερα θα κάνει ένα ημερόπλιο το πρώτο. Σήμερα, το έχουμε δει από τις προηγούμενες μέρες, είχε έρθει, φαίνεται να...
προετοιμαστούν σήμερα, οι άνθρωποι. Σήμερα από ό,τι ξέρω θα κάνει το πρώτο δρομολόγιο. Τα μικρά σκάφη ναυλοσυμφώνου δουλεύουν από την αρχή της σεζόν. Ο κόσμος που επισκέφτεται την Νήσο Χρυσή είναι λιγότερος, βέβαια. Σαφώς. Από τα προηγούμενα χρόνια. Η κίνηση είναι ομαλή. Δεν επιτρέπεται να ανέβουν πάνω στο νησί, το ξέρουν όλοι, τηρείται ο κανονισμός. Μόνο στα παράλια μπορούν να έχουν μια παραμονή για μπάνιο ή οτιδήποτε. Έχουμε πει ότι ο κανονισμός αναφέρει μέσα, όποιος πηγαίνει θα κάνει λήψη θαλασσίου λουτρού και μπορεί να βγει στην παραλία, μάλιστα, ξεκουραστεί και μετά να επιστρέψει. Απαγορεύεται να διέλθει μέσα από το δάσος. Αρμόδια υπηρεσία είναι για όλο αυτό το κομμάτι η δασική υπηρεσία λαστείου. Μάλιστα. Και ουσιαστικά να μην διανυκτερεύσει κλπ. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε και πάλι για αυτή την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να ευχηθούμε ξανά. Καλημέρα σε όλους. Ήσυχο καλοκαίρι. Έτσι, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Γεια σας.